Σας καλησπερίσω και εγώ. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Ξεδάκη, νομίζω ότι... Έχουμε μπει στη γέφυρα μεταξύ πρωτοβάθμιας, ναι. αλλά και επιδημιολογικής επιτήρησης, γιατί η πρωτοβάθμια κάνει και ανίχνευση, η χνηλάτιση θέλει άλλα μέσα και άλλες βοήθειες, και να κάνουμε τη γέφυρα για να περάσουμε και στους επιδημιολόγους, αγαπητέ Ανδρέα. Νομίζω ότι ο Γιάννης Καλομενίδης έδωσε την εικόνα της αφόρητης πίεσης στο νοσοκομειακό επίπεδο. Και η Μάγδα Ιωαννά αντίστοιχα την δυσκολία και την πολύ την έλλειψη σχεδίου μάλλον για την αξιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας των δομών και των ανθρώπων της σε αυτή την κρίσιμη μάχη. Νομίζω ότι έχει χαθεί το στοίχημα και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, έχει χαθεί το στοίχημα της εμπλοκής πρωτοβάθμιας φροντίδας με ένα ουσιαστικό τρόπο σε αυτή την ιστορία. Και αυτό επηρέασε τελικά το να χαθεί και το στοίχημα του συνδυασμού της αξιόπιστης φροντίδας των ασθενών με COVID και της σωστής παρακολούθησης, φροντίδας και ρύθμισης όλων των υπόλοιπων ασθενών, όλων των υπόλοιπων χρονίων νοσημάτων, όλων των απειλητικών πολλές φορές για τη ζωή παθήσεων που έχουν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Αυτό το στοίχημα χάθηκε για το σύστημα υγείας, εκεί έπρεπε να είναι ο πύχης και εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένη η συνολική διαχείριση. Η πρωτοβάθμια φροντίδα σαφέστατα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ανασχετικό με παρεμβάσεις όπως αυτές που έχει κάνει πρωτοβουλιακά το Κέντρο Υγείας Μεχανιώνας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτός θα έπρεπε να είναι ο πολιτικός σχεδιασμός του Υπουργείου για όλες τις δημόσιες δομές. Αυτές θα έπρεπε να είναι οι κατευθύνσεις, δηλαδή παρέμβαση στην κοινότητα, συστηματική παρακολούθηση ανθρώπων που είναι στο σπίτι τους και είναι σε καραντίνα, είναι σε αποθεραπεία, έχουν οδηγίες παρότι είναι θετικοί, αλλά έχουν ήπια συμπτώματα κλπ. Και δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Καλή ρύθμιση των ασθενών που έχουν χρόνια νοσήματα και που έχουν ειδική ευαλωτότητα στο να νοσήσουν σοβαρά από COVID. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο κρίσιμος ρόλος πρωτοβάθμιας. Δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Επικεντρώθηκε πολύ στο νοσοκομείο και κυρίως στις μονάδες συντατικής θεραπείας που διεθνώς υπήρχε το, ας πούμε, η συζήτηση και θεώρησε η κυβέρνηση ότι μπορούσε εκεί να δείξει μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, κινητικότητα στο να καταφέρει να κάνει εσωτερικές μετατροπές προφανώς. Δεν έχουμε ανάπτυξη νέων κλινών. Έχουμε προϋπάρχουσες κλίνες ειδικές, οι οποίες μετατράπηκαν υπό την πίεση αυτού του ανεξέλεκτου κύματος, μετατράπηκαν εσωτερικά με πολύ ανεπαρκή στελέχωση και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και με χαμηλά στάνταρς λειτουργίας και ποιότητας στη φροντίδα. Νομίζω λοιπόν ότι, αν θέλετε, το συμπέρασμα για την επόμενη μέρα είναι ακριβώς ότι πρέπει να έχουμε μια αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας με πολύ ειδικό και ξεχωριστό ρόλο στην πρωτοβάθμια και κοινοτική φροντίδα. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω, της νέας εποχής. Εκεί πρέπει να δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί με μόνιμο τρόπο αυτή η παρέμβαση, να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, να υπάρχουν αυτές οι ομάδες υγείας που είπε η κυρία Γαβανά και να ξεπεράσουμε την ιατροκεντρική προσέγγιση που υπήρχε μέχρι τώρα στην πρωτοβάθμια. Ομάδες υγείας διεπιστημονικές, οι οποίες έχουν την κουλτούρα της πρόληψης, της προαγωγής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της κατοίκων παρακολούθησης, της παρέμβασης στους κοινωνικούς προσδιοριστές που καθορίζουν την αρρώστια. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, νομίζω, που έχει αναδείξει η πανδημία, οι νέες ανισότητες και η δυνατότητα των συστημάτων υγείας να τις αντιμετωπίσουν και να διασφαλίσουν καθολική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών υγείας των ανθρώπων.